Φεβρουάριος 2016. Βάνδαλοι καταστρέφουν το φεγγαράκι στην ακτή και το ρίχνουν στα νερά του Θερμαϊκού. Σχεδόν 3 χρόνια μετά, το γλυπτό του καλλιτέχνη Παύλου Βασιλιάδη επιστρέφει στην παραλία της Θεσσαλονίκης χάρη στη δωρεά του επιχειρηματία Σταύρου Ανδρεάδη, ο οποίος έχει συμβάλει στο παρελθόν στην προσπάθεια ευπρεπισμού της πόλης, καλύπτοντας το κόστος δενδροφυτεύσεων. Εγώ πρέπει να όχι απλά να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρεάδη για αυτό το ενδιαφέρον του για την πόλη, παρόλο που δεν είναι δημότης Θεσσαλονίκης, είναι δημότης Παναγράμματος, αλλά είναι Θεσσαλονικιός βέρος. Και όχι απλά να τον ευχαριστήσω, αλλά να τον χαρακτηρίσω σαν εξαιρετικό παράδειγμα ευπατρίδη Θεσσαλονικού. Το φεγγαράκι τοποθετήθηκε ήδη μέσα στο νερό κοντά στο Μακεδονία Παλάς και στηρίζεται σε βάση από μπετόν βάρους 4 τόνων. Η επιχείρηση τοποθέτησής του απέτησε τη χρήση αερόστατου αλλά και τη συνδρομή διτών. Πιστεύω πάρα πολύ ότι δεν πρέπει να κολώσουμε στην αυθαιρεσία κάποιων ανθρώπων και στο ότι κάποιοι κλέβουν ή κάνουν ή όλα αυτά τα οποία λένε. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Κατά την άποψή μου, σαν δημότη της πόλης, πρέπει να τελειώνει κάποια στιγμή. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν θα είναι επιτυχής ή όχι, αυτό να τελειώσει. Ο κύριος Ανδρεάδης, γνωστός για την αγάπη του στη νέα παραλία, ανέλαβε επίσης το κόστος συντήρησης 2 πάρκων, αυτών των Γλυπτών και της Μεσογείου, τα οποία έχουν μπει ούκο λίγες φορές στο στόχαστρο βανδάλων, όπως και το σύνολο του παραλιακού μετόπου της πόλης. Στον κήπο των Γλυπτών αλλά και σε άλλους κήπους έχουν ξεπατώσει και έχουν κλέψει όλα τα επιδαπέδια φωτιστικά σώματα, έχουν κλέψει τα ορσογκρίλ και τις χάρες, οι οποίες είναι μια κατάσταση η οποία είναι ένας ασύμμετρος πόλεμος αυτός ο οποίος γίνεται στα στοιχεία του αστικού εξοπλισμού σε όλα τα πεδία, εκτός από τα γκράφιτι, γκράφιτι εννοώ τις βρωμιές, δεν γκράφιτι, τα οποία μας δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να τα φέρουμε σε ένα λογαριασμό. Γίνεται μια προσπάθεια, όλοι οι κήποι οι οποίοι έχουν τις μεγάλες τις πόρτες οι οποίες ανοιγοκλίνουν, τις επισκευάζουμε όλες, το βράδυ θα πηγαίνει η υπηρεσία καθαριότητας να τις κλείνει και το πρωί θα τις ανοίγουμε. Ο κύριος Ανδρεάδης αναλαμβάνει το κόστος συντήρησης των πάρκων για την επόμενη τριετία, το οποίο υπολογίζεται σε 70.000 ευρώ ανά έτος. Αρχική του επιθυμία ήταν να δωρήσει στο Δήμο ένα μεγάλο γλυπτό, τη Φιλία του Κώστα Βαρότσου, ωστόσο μετά από αντιδράσεις που προκλήθηκαν, επελέγησαν τα δύο πάρκα ως εναλλακτική λύση. Μακάρι να βρεθούν και κάποιοι άλλοι να αναλάβουν και τα άλλα πάρκα, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, που πάρα πολλοί άνθρωποι βοηθούν τους Δήμους, δεν περιμένουν μόνο να κρίνουν και να κριτικάρουν. Η τελετή φωταγώγησης του φεγγαριού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα.